Επαναβαθμολόγηση όλων των γραπτών στο μάθημα των Αγγλικών ζητάει ΟΛΜΕ. Αίτημα που απέρριψε το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε φαλκίδευση του θεσμού. Για να μην παίζουμε με τους αριθμούς και την κολοκυθιά, επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, εφόσον υπάρχει μια γενικευμένη δυσπιστία και καχυποψία, και για να αρθεί οποιαδήποτε υπόνοια, θα πρέπει όλα τα γραπτά, μα όλα τα γραπτά, των Αγγλικών τουλάχιστον, να εξεταστούν με τον πιο ενδελεχή τρόπο, για αν έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Εάν θέλουν μερικοί να τεινάξουν όλο το σύστημα στον αέρα για ιδιωτελείς σκοπούς, ας το κάνουν. Εμείς δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε τέτοιου είδους λογικές. Δεν υπάρχει κανένα άλλο συμβάν. Καμία άλλη καταγγελία. Όποιος έχει καταγγελία, να την κάνει. Έδωσε μια εντολή, την εκτέλεσα και από εκεί και πέρα, κρίνοντας εκ των υστέρων ότι ήταν παράνομο αυτό που έγινε, το κατήγγειλα. Ενήργησε σύμφωνα με την νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας βίστρες, έσβηναν τους βαθμούς και πήγαιναν στην κυρία του επικουρικού προσωπικού που τα σφράγιζε. Κάποιοι συνάδελφοι χρησιμοποίησαν και κόφτη για να σβήνουν τους βαθμούς. Τα γραπτά ήταν στη διάθεση οποιοδήποτε ήταν στην αίθουσα. Η πρόεδρος μου είπε να αλλάξω προς τα επάνω τις βαθμολογίες στα διορθωμένα γραπτά. Δεν είχαν αυτοκόλλητα ούτε στα ονόματα ούτε στην δεύτερη βαθμολογία και την αναβαθμολόγηση. Ήταν μια συμβουλευτική συνάντηση. Όλα είναι μια παρεξήγηση. Βαθμολόγηση εξπρές μέσα σε μία μέρα θα γίνει στα 33 επίμαχα γραπτά των Αγγλικών, καθώς το Υπουργείο θέλει να αποφύγει να παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης των μηχανογραφικών μετά τις 20 Ιουλίου. Εξυπακούεται ότι ουδείς εκ των εμπλεκομένων ή εχόντων γνώση των περιστατικών θα συμμετάσχει στην επανάληψη της διαδικασίας βαθμολόγησης. Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί ζητούν να βαθμολογηθούν ξανά όλα τα γραπτά που αναβαθμολογήθηκαν και όχι μόνο τα 33, καθώς σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι 528. Πριν από λίγο, Λίλιαν, καλό μεσημέρι, σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Καραμάνος, αναφέρθηκε διεξοδικά στο σκάνδαλο αυτό των αναβαθμολογήσεων στο μάθημα των Αγγλικών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, έτσι. Έτσι είναι και μάλιστα όπως είπε Εύη, μάλλον υπάρχει το ενδεχόμενο τα 33 γραπτά να μην προέρχονται μόνο από ένα σχολείο, άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι από κι άλλα ακόμη διαφορετικά σχολεία και πιθανότατα είναι από ιδιωτικά σχολεία και όχι από δημόσια σχολεία όπως είπε νωρίτερα. Ερωτήθη για το αν υπάρχει θέμα παραίτησης, του είπε ότι εγώ έκανα το καθήκον μου και φυσικά δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι σίγουρο ότι το σύστημα είναι αδιάβλητο και μπαίνουν στο πανεπιστήμιο αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Η ΟΛΜΕ ζητά την άμεση λήψη μέτρων, ενώ η ΕΛΜΕ, αν και αρχικά έκανε λόγο για σκάνδαλο και στα γραπτά των Γαλλικών, τώρα ισχυρίζεται ότι δεν τίθεται θέμα. Όταν θα έχουμε κάποια επίσημη καταγγελία, όπως κάναμε με την προηγούμενη ενέργεια, θα την καταθέσουμε. Το Υπουργείο Παιδείας, με τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα, προσπαθώντας να αποκρύψει τις δικές του πολιτικές ευθύνες, μετακυλεί ουσιαστικά τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής λένε ότι η πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου κατανόμασε συγκεκριμένον υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος της μετέφερε την εντολή και έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας με βάση την ΕΔΕ που διενεργήθηκε. Οι ίδιες πληροφορίες, όπως μου μεταφέρει και η Ελένη Κατσαμπέκη, λένε ότι έγινε μία συνάντηση και ο συγκεκριμένος τμηματάρχης του Υπουργείου Παιδείας είπε στην κυρία Τσοτσόλη ότι θα πρέπει να προσέξει ούτως ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις βαθμολογίες. Δεν της είπε δηλαδή να αλλοιωθούν οι βαθμολογίες. Από την άλλη πλευρά, αν κληθεί ο τμηματάρχης από τον εισαγγελέα, είναι προφανές ότι θα πει από πού πήρε και την οδηγία την οποία μετέφερε, από πού πήρε την εντολή. Γιατί ένας απλός τμηματάρχης δεν μπορεί να λέει και να δίνει εντολές από κάπου, παραπάνω πήρε την εντολή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μας πείτε αν από όσα είδατε κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας ισχύουν αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ντάβος στο χθεσινό μας δελτίο ειδήσεων, ότι δηλαδή οι επιτηρητές κάνουν τα στραβά μάτια ή ακόμη ότι και κάποιοι από αυτούς δίδουν τις λύσεις στους μαθητές. Τι είδατε εσείς, θέλω να ξέρω. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, είπατε πριν για σοβαρή καταγγελία. Ναι. Αυτά που ακούμε τόσες μέρες είναι τα σύνηθη θέματα για τους μαθητές, δηλαδή είναι η καθημερινότητα των Πανελληνίων για τους μαθητές. Απλά κάποιοι κάνουν πως δεν συμβαίνουν. Τι συνέβαινε μες στην αίθουσα? Καταρχήν, σας επέτρεψαν να έχετε τα κινητά σας τηλέφωνα μαζί? Όχι, δεν μας το επέτρεψαν, αλλά υπήρχαν κινητά μες στην αίθουσα. Πώς γίνεται αυτό?
Οι μαθητές τα κρύψαν και δεν το πήραν. Και τα χρησιμοποίησαν. Τα χρησιμοποίησαν με μηνύματα στους καθηγητές που κάναν ιδιαίτερο ή στο φροντιστήριο. Ναι. Και παίρναν τις λύσεις απροκάλυπτα μπροστά στους καθηγητές. Σταθείτε τώρα εδώ. Όταν λέτε μπροστά στους καθηγητές, θέλετε να πείτε ότι τον έβλεπε ο επιθυμητής. Δεν μπορεί να μην δούνε κάτι τόσο το προφανές. Δεν μιλούσε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα λοιπόν. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ένα λεπτό. Πολύ σωστά. Υποτίθεται ότι στις εξετάσεις οι καθηγητές δεν είναι από τα ίδια σχολεία, είναι από άλλα σχολεία. Ναι, θα έφτανα και σε αυτό που λέτε. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, αν δεν τον ξέρει τον μαθητή, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή φαίνεται αδιανόητο. Στο δικό μου το σχολείο και σε πολλά σχολεία συνέβη το εξής. Υπήρχε το γυμνάσιο δίπλα από το λύκειο. Ναι. Οι επιτηρητές ήταν από το γυμνάσιο που ξέραν τα παιδιά 3 χρόνια και μιλάγαμε με τα μικρά ονόματα, ξέρω εγώ, λέγαμε αστεία πριν μπούμε μέσα. Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Γιατί πέφτε από τα σύννεφα? Εμένα επιτρέψτε μου να πέφτω από τα σύννεφα, αλλά θα ήθελα, κύριε Ντάβο. Συγγνώμη για το αφελές ερώτημα. Κοιτάξτε, εδώ, μισό λεπτό κύριε Ντάβο, ο θεσμός των Πανελληνίων Εξετάσεων θεωρείται ακλόνητο στη συνείδηση του κόσμου. Και έρχεστε εσείς χθες και ο πρώην μαθητής σήμερα να μας πείτε πράγματα που τα θεωρούμε αδιανόητα. Αυτό, σας είπα και χθες, άρχισε να συμβαίνει από την εποχή που ο Υπουργός Παιδείας ήταν ο Αρσένης, όπου η ΟΛΜΕ αντιδρούσε σε κάθε είδους μεταρρύθμιση. Και πέρασε την αντίδραση αυτή στα μέλη της, στους επιτηρητές. Θεωρώ ότι ο θεσμός των Πανελληνίων Εξετάσεων ήταν ο τελευταίος πυλώνας αξιοπιστίας που έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό πιστεύαμε όλοι εμείς. Αυτά που βιώσαμε φέτος είναι πρωτοφανή. Γιατί μέχρι στιγμής μιλάνε για 33 γραπτά, δεν ξέρουμε αν αυτά τα 33 είναι 50, είναι 100, δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν θα υιοθετήσω αυτά που λέγονται ότι όλα τα γραπτά είναι από ένα συγκεκριμένο σχολείο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Με ευχαρίστηση άκουσα ότι παρενέβη ο εισαγγελέας ο κύριος Φλωρίδης. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτή και αναλόγως θα πράξουμε. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ και τους 2 ή 3 εκπαιδευτικούς που κατήγγειλαν αυτό το γεγονός. Αφού έκαναν όμως προηγουμένως τη λαθροχειρία. Οι οποίοι όμως διώκονται. Και διώκονται. Ναι. Για να μην τολμήσει κανείς στο μέλλον να ξανακαταγγείλει κάτι παρόμοιο. Μισό λεπτό τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Μισό λεπτό να βάλουμε, στη συζήτησή μας και έναν θεσσαλονικιό εκπαιδευτικό, τον κύριο Δαρδαμανέλη, τον κύριο Θρασίβρουο Δαρδαμανέλη, είναι πρόεδρος της δεύτερης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, τον οποίο και θέλω να ρωτήσω, κύριε Δαρδαμανέλη, αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Ντάβος, ότι συμβαίνουν κατά κόρον τέτοια φαινόμενα στις πανελλήνιες εξετάσεις, σας βρίσκουν σύμφωνο εσάς? Όχι, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Λυπούμαστε για το τι συνέβη και πιστεύουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί μετά και από το κύμα δημοσιότητας που πήρε. Οφείλουμε στο σημείο αυτό να πούμε ότι εμείς απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Καραμάνο, και του ζητήσαμε να φιλοξενηθεί στο δελτίο μας για να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Εκείνος όμως δεν θέλησε να παρίσταται απόψε εδώ και να μας εκφράσει την άποψή του. Και γενικότερα, Ανδρέα Παναγόπουλε, ήταν εκνευρισμένος ο κύριος Καραμάνος σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ναι, σήμερα ο κύριος Καραμάνος ήταν εκνευρισμένος. Ήλπιζαν ότι θα πέσει το θέμα και δεν θα δοθεί συνέχεια και γι' αυτό είχαν αποφασίσει να μην βγουν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά από την άλλη πλευρά, Γιάννη, πώς να βγουν και τι να απαντήσουν? Όταν εδώ οι πληροφορίες λένε ότι έχει κατονομάσει η πρόεδρος, όπως αποκάλυψε ο Αντένα πριν από λίγο, έχει κατονομάσει η πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου ότι υπήρξε συγκεκριμένος υπηρεσιακός παράγοντας θυματάρχης με τον οποίο συναντήθηκε και της έδωσε οδηγία, και από εκεί και πέρα εκείνη μπορεί να την από υπερβάλλοντα ασύλο, από άλλες σκοπιμότητες, Ανδρέα, την έκανε με πιο εντολή αλλίωσης βαθμών. Της έδωσε εντολή να μην υπάρχουν στο κέντρο της, όπως υποθέτω ότι θα δόθηκε εντολή σε όλα τα κέντρα να προσέξουν να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους βαθμολογητές. Τι σημαίνει ποιος αυτό? Ποιος του έδωσε την εντολή όμως είναι το ζήτημα, γιατί ο θυματάρχης δεν ενεργεί αυτοβούλος. Μα και από το Υπουργείο να δόθηκε η εντολή. Η εντολή τι λέει? Λέει παρακαλώ προσέξτε να μην έχετε μεγάλες διαφορές. Γιατί όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ένα γραπτό, δηλαδή έχουμε έναν βαθμολογητή ο οποίος είναι υπερβολικά αυστηρός και έναν βαθμολογητή ο οποίος είναι υπερβολικά χαλαρός,
στη βαθμολόγηση ενός γραπτού, έχουμε τεράστιες αποκλίσεις και πάμε σε τρίτη βαθμολογία. Αυτό τι είναι, συνωμοσία? Όχι, αλλά από εκεί και πέρα, όταν πηγαίνουν και γίνονται αλλοιώσεις και γίνεται συνάντηση ειδική με τη συγκεκριμένη πρόεδρο του βαθμολογικού κέντρου, αν έγινε με όλες τις προέδρους ή με όλους τους προέδρους. Ανδρέα, τότε ήταν, εντάξει, και πέρσι. Το δεχτούμε, ήταν και πέρσι η ίδια κυρία, ήταν και πέρσι στο βαθμολογικό κέντρο. Και αυτή η περίφημη ιστορία, η οποία ακούστηκε ότι δόθηκε εντολή, λέει, γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Αν ήθελε η κυβέρνηση, ήθελε το Υπουργείο Παιδείας λόγω προεκλογικής περίοδου να δώσει κάτι, θα είχε κάνει γαργάρα το 10 τη βάση, ή θα είχε κάνει γαργάρα το νομοσχέδιο. Νομίζω πάντως ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση μόνο ο εισαγγελέας θα δώσει την κατάλληλη και πιο πιστική απάντηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο.